Αν και η αναγέννηση έκανε την καλύτερη εκτός έδρας εμφάνιση των τελευταίων αγωνιστικών, γνώρισε την ήττα στο Αιγίνιο από τον τοπικό Γενιακό με 2-1. Παρά την ήττα της Κυριακής, η αναγέννηση ουσιαστικά κλείδωσε την άνοδο, αφού 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε βρίσκεται 12 βαθμούς μακριά από την 6η θέση και το Βατανιακό. Η αναγέννηση ταυτόχρονα παραμένει και στη μάχη του τίτλου, αφού για την ίδια αγωνιστική ο Απόλλων Καλαμαριάς έμενε στο 1-1 με τον Εθνικό στο Σιδηρόκαστρο. Το ζητούμενο είναι πλέον η κατάκτηση της πρώτης θέσης για λόγους γοήτρου και όπως όλα δείχνουν, η μάχη του τίτλου θα κριθεί στις 21 του Απρίλη και στο μάτι στην Καλαμαριά, εκεί όπου η αναγέννηση θα προσπαθήσει να πάρει το πλεονέκτημα στο βαθμολογικό πίνακα. Το προτάσμα της Football League 2 διακόπτεται την ερχόμενη Κυριακή, με τη 19η αγωνιστική να είναι προγραμματισμένη να δεξαχθεί εμβόλυμα την 4η 3 Απριλίου. Η αναγέννηση εκείνη την ημέρα θα φιλοξενήσει το δημοτικό στάδιο της Καρδίτσας, τον Τηλικράτη Λευκάδας.